Κυρία Φαρμάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας για κάτι πολύ σημαντικό και διαφορετικό που αφορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 25 φοιτητές και βέβαια εσάς που βάλατε την τελική υπογραφή για να έχουμε την πρώτη ΚΙΝΣΕΠ, την πρώτη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του Πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η επιχείρησή μας θα είναι η πρώτη και ίσως και σε πανελλαδικό επίπεδο που δημιουργείται στα πλαίσια ενός πανεπιστημίου. Ξεκίνησε αρχικά έτσι σαν ιδέα για ένα case study στα πλαίσια μαθήματος, αλλά ήταν τόσο μεγάλος ο ενθουσιασμός των παιδιών και δεν σας κρύβω ότι ο αρχικός μου στόχος ήταν η δημιουργία της ΚΙΝΣΕΠ, αλλά δεν ήξερα πόσο πολύ τα παιδιά θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε έναν τέτοιο ρόλο. Και φυσικά αν θα υπήρχε αποδοχή από την ακαδημαϊκή κοινότητα και στήριξη από τους θεσμούς του Πανεπιστημίου, την κυρία Καταραχιά, την Κοσμήτωρα του Πανεπιστημίου μας. Θα τη φιλοξενήσουμε αύριο στο δελτίο μας και την Κοσμήτωρα, γιατί είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και ξεχωριστό όλο αυτό που δημιουργείται. Και για πρώτη φορά φοιτητές, και επειδή το ψάξαμε λίγο, κυρία Φαρμάκη, είναι πανελλαδική πρωτοτυπία. Ναι, και εγώ το είχα ψάξει, να σας πω την αλήθεια πριν. Αρχικά το είχαμε σκεφτεί σαν να κάνουμε κάτι στο πλαίσιο της Κοζάνης, σαν περιοχή, γιατί είμαστε επιστήμονες οι οποίοι εδώ ζούμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Όμως τελικά το Πανεπιστήμιο, και επειδή και ο Πρίτανης αγκάλιασε με πολύ αγάπη αυτή την ιδέα και μας βοήθησε σε αυτό, ο κύριος Θεοδουλίδης, αποφασίσαμε να το κάνουμε στα πλαίσια του Πανεπιστημίου. Και ήθελα να σας το πω και αυτό, έτσι, γιατί για μένα είχε και ένα συγκινησιακό χαρακτήρα, γιατί η ιδέα ήταν της κόρης μου, η οποία ήρθε στο Πανεπιστήμιο, την παρουσίασε στα παιδιά και έτσι τα παιδιά άρχισαν σιγά σιγά να δουλεύουν και όπως είπα και στην παρουσίαση ήταν συγκινητικό το πόσο δούλεψαν αυτά τα παιδιά και Σαββατοκύριακα και από τον προσωπικό τους χρόνο για να κάνουμε αυτή την ιδέα η οποία αφορά επαναχρησιμοποίηση ρούχων. Δεν είναι ανακύκλωση. Εμείς δεν θα κάνουμε ανακύκλωση ρούχων. Θα κάνουμε επαναχρησιμοποίηση με δύο τρόπους. Είτε αυτά τα ρούχα θα μπορείς να τα αγοράζεις με ένα συμβολικό ποσό ή να τα ανταλλάσσεις. Ή θα μπορούμε αργότερα, θέλουμε να κάνουμε και μια σχολή εκμάθησης κάποιας τέχνης που να αξιοποιούνται αυτά τα ρούχα. Δηλαδή να μετατρέπεται ένα ρούχο σε μια τσαντούλα, σε ένα πορτοφολάκι. Και κυρίως με τα βιβλία που βρήκαμε καταπληκτικές ιδέες που μπορείς τα παλιά βιβλία που πλέον δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις να τα μετατρέψεις σε ρολόι, σε κάποια χρηστικά αντικείμενα. Αλλά θέλαμε να δείξουμε και το κοινωνικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου και να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και θα έρθουμε σε επαφή με το ΚΑΠΗ, με το γυροκομείο, με δομές που πηγαίνουν βοήθεια στο σπίτι σε άτομα τρίτης ηλικίας και ενδιαφέρονται να πηγαίνουν φοιτητές μας να τους διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία. Και όλο αυτό είναι, και όλο αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί και οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι αυτοί που πολλές φορές είναι μόνοι, θα έχουν φοιτητές να τους διαβάζουν παραμύθια, αλλά θα έχουν και μία σιγουριά, θα έλεγα. Θα έχουν τα ρούχα τους, γιατί όχι. Θα τα ανταλλάσσουν με κάποια παλιά που έχουν, με κάποια βιβλία που έχουν, που σημαίνει ότι μπαίνουν στη ζωή, κοινωνικοποιούνται κατά κάποιο τρόπο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και ήδη δεν σας κρύβω ότι από τη στιγμή που το ξεκινήσαμε είχα πάρα πολλές προτάσεις. Χθες μου έστειλε μήνυμα κάποια καθηγήτρια γερμανικών η οποία ενδιαφέρεται να φέρει τα παιδιά του χρόνου για να μπουν τα σχολεία στη διαδικασία να δουν πώς λειτουργεί μια ΚΙΝΣΕΠ και η ανταλλαγή και τι μπορούν να κάνουν. Είχαμε κάποια πρόταση ότι κάποιοι φορείς, δεν είναι επίσημο όμως και γι' αυτό δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θέλουν και αυτοί να ιδρύσουν ΚΙΝΣΕΠ και εμείς μπορούμε να τους δώσουμε το know-how σαν πανεπιστήμιο. Άρα νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που κάναμε θα έχει έτσι πολλαπλά ωφέλη για το πανεπιστήμιο, αλλά ξέρετε φέρνει και τα παιδιά πάρα πολύ κοντά στην αγορά εργασίας, γιατί εσείς που παρακολουθήσατε και είδατε το επιχειρησιακό μας σχέδιο και το χρηματοοικονομικό μας πλάνο, δεν θα πληρώνεται κανείς από όλους εμάς που θα είμαστε μέλη της ΚΙΝΣΕΠ. Εγώ, ας πούμε, με τη νομική μου ιδιότητα που θα βοηθήσω, με το καταστατικό, οι οικονομολόγοι του τμήματός μας, αλλά θα πληρώνονται οι φοιτητές.
Έτσι δημιουργούμε και νέες θέσεις εργασίας και αργότερα αυτά τα παιδιά, μαθαίνοντας και πώς να αξιοποιούν ή σκεφτόμασταν, ας πούμε, να απευθυνθούμε και σε ομάδες που θα θέλαν να μάθουν πώς να αξιοποιούν παλιά βιβλία και ρούχα, μαθαίνοντας μια τέχνη με αυτόν τον τρόπο για να μπορούν να δημιουργήσουν στον τόπο μας στη μετά λιγνίτη εποχή κάποιες καινούργιες θέσεις εργασίας και ειδικά για απόφοιτούς μας και για νέους στην περιοχή μας. Θα έχουν τη δική τους επιχείρηση, θα μείνουν στην περιοχή και ναι, όλα αυτά βέβαια επειδή είναι πολύ σωστά δομημένα θα έχει και συνέχεια. Μιλάμε για μια επιχείρηση και άλλωστε μπορείτε όλο αυτό και θα το επικοινωνήσετε, θα το κοινωνήσετε και στα σχολεία της περιοχής. Ναι. Το δύσκολο αυτή τη στιγμή είναι ότι ακόμα η επιχείρηση δεν λειτουργεί κανονικά, γιατί πέσαμε ακριβώς πάνω στο τελείωμα της χρονιάς με όλη αυτή μας την προσπάθεια και στην εξεταστική. Οπότε τα παιδιά αφοσιώνονται πλέον στο διάβασμά τους και δεν μπορούμε να τη λειτουργήσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Από το Σεπτέμβριο όμως, έχοντας και το χώρο, θα δημιουργήσουμε και μάλιστα καλούμε και επιχειρηματίες της περιοχής να μας δωρήσουν stand για να μπορούμε να κρεμάσουμε τα ρούχα μας, γιατί ήδη έχουμε λίγα, πολύ λίγα stand και βιβλιοθήκες, παλιές, κόσμος, αν έχει να μας δώσει έπιπλα, για να κάνουμε ένα κάλεσμα στην κοινωνία την τοπική, ειδικά κάποιοι ας πούμε επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα ρούχων και έχουν κάποιες παλιές κρεμάστρες και οτιδήποτε, να μας βοηθήσουν σε αυτό το ξεκίνημα. Και άλλωστε υπάρχουν και ρούχα στόκ, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή, μια συνεργασία είναι για το καλό του ναι, τόπου και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο χώρος θα είναι εντός του πανεπιστημίου, να φανταστώ. Ο χώρος θα είναι εντός του Πανεπιστημίου, εκεί στα Κύλα Κοζάνης, στο κτίριο εκεί το δικό μας, για να μπορούν να είναι και προσβάσιμο από τους φοιτητές μας πιο εύκολο. Όμως η δράση αφορά τους φοιτητές όλων των τμήματων και στη ΖΕΠ και φυσικά με χαρά θα δεχτούμε να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές, όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας σε αυτή τη δράση. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Η αρχή έγινε βέβαια, κυρία Φραμάκη, η παρουσίαση της ΚΙΝΣΕΠ έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης. Παρουσία πολύ κόσμου θα λέγαμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήμασταν εκεί και είδαμε έτσι, και τις ερωτήσεις που ζητούσαν όλοι να μάθουν πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Και είναι πλέον ένα ξεκίνημα, μία αρχή για να ακολουθήσουν και άλλες ΚΙΝΣΕΠ στην περιοχή από 25 φοιτητές με τη σφραγίδα βέβαια τη δική σας. Κάτι που το επεσήμαναν οι φοιτητές, γιατί δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε ιδέες και όραμα, πρέπει να μπορούμε και να το υλοποιήσουμε και αυτό το κάνατε πράξη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά ήταν οι πρωταγωνιστές. Εμείς τους δίνουμε το έναυσμα όπως πάντα μαζί με τη γνώση. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά κάναν ομάδα. Ήταν πολύ δεμένα μεταξύ τους για έναν κοινό σκοπό και είναι πολύ σημαντικό για το τμήμα μας αυτά που διδάσκουμε να τα βλέπουν τα παιδιά και στην πράξη. Γιατί αφορούσε τεταρτοετής φοιτητές οι οποίοι μπόρεσαν τη γνώση που απέκτησαν από συναδέλφους στα 4 προηγούμενα χρόνια. Πώς να διαμορφώνουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα χρηματοοικονομικό πλάνο, πώς να κάνουν marketing, το υλοποίησαν στην πράξη πριν βγουν στην αγορά εργασίας. Και μάλιστα θα έχουν και βεβαιώσεις ότι συμμετείχαν σε όλη αυτή τη δράση, που θα μπορούν να τις βάλουν στο βιογραφικό τους, που όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για νέα παιδιά που βγαίνουν στην αγορά εργασίας, να έχουν ένα σωστά δομημένο βιογραφικό, που το Πανεπιστήμιο θα τους δίνει έξτρα προσόντα και στην αγορά εργασίας, που είναι πολύ δύσκολη αυτή την περίοδο. Αυτό που ήθελα έτσι να σας αναφέρω είναι ότι όλη αυτή η δράση θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή μας και το τμήμα μας, γιατί το τμήμα μας προσπαθεί και να πάρει μία νέα μορφή, ας το έλεγα έτσι, ας τολμήσω να το πω. Δηλαδή προσπαθούμε πάρα πολύ να δώσουμε στο τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής και ένα περιβαλλοντικό χαρακτήρα.
Κάνουμε πράσινη λογιστική, μαθήματα όπως η πράσινη λογιστική, κάνουμε μαθήματα όπως η περιβαλλοντική θεσμή, κάνουμε μαθήματα όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, προσπαθώντας να συμβαδίσουμε με όλο αυτό το πλάνο της μεταλιγνίτη εποχής της περιοχής μας. Δηλαδή το τμήμα μας υπερτερεί, θα έλεγα, και μια και είναι και η Πανελλήνιες, θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια μικρή διαφήμιση, ότι το τμήμα μας έναντι άλλων τμήματων λογιστικής και χρηματοοικονομικής σε όλη την Ελλάδα μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές και μια πράσινη κατεύθυνση που δεν υπάρχει σε άλλο αντίστοιχο τμήμα. Ναι, υπάρχει και αυτή η ενότητα, θα το έλεγα έτσι πολύ απλά. Ναι. Και βέβαια η περιοχή μας είναι πεδίο δόξης λαμπρός σαν αφορά τα ενεργειακά. Είχαμε τη ΔΕΗ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή ένα κομμάτι που έχει άμεση σχέση με την ενέργεια. Υπάρχει και το τμήμα με ειδική αναφορά σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει οικονομική στήριξη σε όλο αυτό το εγχείρημα από φορείς ή από ευρωπαϊκά προγράμματα που και το Πανεπιστήμιο θα στηρίξουν και το τμήμα θα στηρίξουν και τους φοιτητές? Προς το παρόν όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν το ψάξαμε και εμείς να βρούμε χρηματοδότηση, δεν σας το κρύβω αυτό, γιατί προσπαθήσαμε να βάλουμε όλη την ενέργειά μας στην ίδρυση, να μειώσουμε τελείως το κόστος, ώστε τουλάχιστον τα έξοδα τα λειτουργικά του πρώτου χρόνου και όλα τα έξοδα να γίνουν από κάποιες δωρεές τα πρώτα. Και ήδη στην εκδήλωση ήρθαμε σε επαφή με το Δήμο, με την Περιφέρεια. Μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαλούτας, μας ζήτησε να κάνουμε μια συνάντηση το Σεπτέμβρη, γιατί του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και γιατί ήθελε και ο ίδιος σαν Δήμος να έχει μια κινσέπ. Και εκδήλωσε ενδιαφέρον και να μας βοηθήσει και να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Το ίδιο και από την Περιφέρεια εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν να ενταχθούμε σε κάποια προγράμματα για να έχουμε κάποια χρηματοδότηση και να κάνουμε μια καλύτερη δουλειά και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε ότι βγάζουμε εμείς το know-how, αλλά το know-how σαν τμήμα μπορείς και μετά να το μεταλαμβαδεύσεις και σε άλλα τμήματα. Επίσης, ο Σύνδεσμος Νέων Καινοτόμων Ερευνητών και Επιχειρηματιών εκδήλωσε ενδιαφέρον να κατεβάσει κάποιες προτάσεις μαζί μας στα πλαίσια αυτής της Κινσέπ. Οπότε, ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε χρηματοδότηση, η οποία, αν είναι αρκετή, θα βοηθήσει σε μεγάλη αύξηση των θέσεων εργασίας, που αυτός είναι και ο τελικός μας στόχος όσο αφορά τους φοιτητές μας. Εμείς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, θα παρακολουθούμε το εγχείρημα, θα συμμετέχουμε στη τηλεόραση του Flash όπου μπορούμε και ό,τι θέλετε βέβαια στη διάθεσή σας για αυτό το καινοτόμο, το καινούριο, το μοναδικό, μία κιζέπα από τους φοιτητές. Κυρία Φαρμέκη, κυρία Μαρκοπούλου, ναι. Ήθελα πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω γιατί το αγκαλιάσατε από την αρχή, ήρθατε στην εκδήλωσή μας, μας προσεγγίσατε, μιλήσατε μαζί μας, κατανοήσατε όλο αυτό που κάναμε και το αγκαλιάσατε και μας δίνετε και ένα βήμα να το βγάλουμε και στην περιοχή, να μάθει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και κυρίως να μας γνωρίσουν και πόσο πολύ θέλουμε να βοηθήσουμε την περιοχή σαν πανεπιστήμιο και να κάνουμε αυτό το τετράπτυχο που κάθε φορά λέω εγώ ότι πρέπει να το υλοποιούμε στα πλαίσια του πανεπιστημίου μας, που μία από τις πτυχές είναι η κοινωνία και η επαφή που πρέπει σαν πανεπιστήμιο να έχουμε με την κοινωνία της Κοζάνης, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να μην θεωρούν το πανεπιστήμιο ως κάτι το ξεχωριστό. Κυρία Φαρμάκη, τηλεόραση του Flash δίπλα σας, για ό,τι ωραίο. Αυτό αποτελεί καλή πρακτική, πολύ ωραία είδηση. Και άλλωστε θέλουμε ειδήσεις διαφορετικές κοντά στην κοινωνία που θα προσεγγίσουν την κοινωνία για κάτι διαφορετικό για την επόμενη μέρα, όπως και εσείς είπατε για τη μεταλιγνίτη εποχή. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.